Καλώς ορίζω στο σημείο αυτό τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, ακρίβεια. Τι κάνουμε? Διότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι καθημερινά το πρόβλημα διωγγώνεται, πρόεδρε. Και αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις όχι μόνο στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών, αλλά και στην ποιότητα της ζωής τους. Ασφαλώς, κοιτάξτε, κύριε Κλήτη, όταν ο πληθωρισμός το Μάρτιο ήταν 8,9%, τον Απρίλιο η εκτίμησή μου θα φτάσει κοντά στο 9,5%. Και αν δεν παρθούν ισχυρά μέτρα, τότε το Μάιο θα φτάσουμε σε διψήφιο νούμερο, θα φτάσουμε στο 10-11%. Αυτό σημαίνει πολύ υψηλές ανατιμήσεις. Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, προσθέτοντας αυτά που είπατε, ότι ο μέσος καταναλωτής έχει κατά 80% αποφεύγει την, να ψωνίζει από επιχειρήσεις ένδυσης, υπόδησης, να πηγαίνει για διασκέδαση, γιατί ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων των οικογενειών τελειώνει στο σούπερ μάρκετ και στον οργανισμό ρεύματος. Απόδειξη του γεγονότος το πόσο πραγματικά το ενεργειακό είναι το μέτρο το οποίο έχει φέρει σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να μην περιμένει μέχρι το Μάιο, όπου περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Σύνοδος να δώσει λύση και να πάρει μέτρα άμεσα, όχι επιδοματικά. Όχι, θα είναι οριζόντια από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, πρόεδρε. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς ως κοινωνικοί φορείς και συζητώντας με την κυβέρνηση, προφανώς ανταλλάσσετε και τον προβληματισμό και πιέζετε σε κάποιες κατευθύνσεις. Αυτό που λαμβάνουμε εμείς είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει θα είναι οριζόντια και ότι η μείωση στοχευμένα στο ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι ορατή πλέον, θα είναι αισθητή. Θα γυρίσουμε στα δεδομένα του Σεπτεμβρίου ενδεχομένως. Θεωρείτε ότι είναι αρκετό αυτό σε πρώτη φάση για να ανασχέσει αυτό το κρίμα ακρίβεια, το κύμα ακρίβειας το οποίο σαρώνει τα πάντα? Η απάντηση είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν στις τιμές ενέργειας στους καταναλωτές, γιατί σας θυμίζω, αυτό που λέτε το ενεργειακό το έχουμε από το Σεπτέμβριο του 2021, θα είναι μαζί μας και μετά τον πόλεμο που με το καλό τελειώσει. Θα είναι όλο το 2022, θα είναι και κάποιους μήνες το 2023. Άρα η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε πλαφόν. Εδώ λοιπόν, όταν στην αρχή συζητάγαμε πάλι μαζί, λέγαμε δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Εάν δεν υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος, τότε θα έρθουν σε απόγνωση και τα νοικοκυριά. Και σας θυμίζω, ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν θα καταφέρει όχι μόνο να αποπληρώσει παλιές δόσεις, αλλά και για να υπάρχει. Πρακτικά λοιπόν το θέμα νούμερο ένα και το θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι να υπάρξει περιορισμός, ένα πλαφόν στις τιμές ενέργειας. Με το σημερινό ενεργειακό θα υπάρξει καταστροφή της οικονομίας. Γι' αυτό, ναι, μεν περιμένουμε την Ευρώπη, γιατί το πρόβλημα δεν είναι δικό μας, είναι όλη η Ευρώπη, κυρίως όμως των χωρών της Νοτιού Ευρώπης, και θα πρέπει να καταλάβει και η Ευρώπη ότι αν δεν πάρει μέτρα, τότε και η συνοχή της μελλοντικά θα έχει θέμα, γιατί θα οδηγήσει σε καταστροφή πολλές οικονομίες και επαναλαμβάνουν κυρίως των Νοτιών χωρών. Μέσα σε αυτές είμαστε και εμείς. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, ήδη τα λέγαμε και πριν από λίγο για το θέμα της πληρωμής με ρούβλια. Ήδη αρκετές χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, την Ουγγαρία για παράδειγμα ή τη Γερμανία, έχουν προχωρήσει κανονικότατα στην απειλή, στον εκβιασμό μάλλον από τον Ρώσο πρόεδρο για την πληρωμή σε ρούβλια. Το ζητούμενο είναι το εξής. Περιμένουμε να δούμε αν θα αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον αν θα γίνει δεκτή η ελληνική πρόταση για το πλαφόν έτσι όπως το περιγράψατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο του Μαΐου, ή θεωρείτε ότι τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει η ελληνική κυβέρνηση πλέον μόνη μας πρέπει να ληφθούν χθες? Καταρχήν, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, κινδυνεύουμε και εμείς να φτάσουμε στο σημείο να πληρώνουμε το φυσικό αέριο με ρούβλια. Και αυτό σημαίνει ότι αν σήμερα μιλάμε για 300-400% αύξηση του φυσικού αερίου, τότε θα μιλάμε για 500%, επιτρέψτε μου, στην αύξηση της τιμής. Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό, η απάντηση είναι: κοιτάξτε, κάποιες χώρες της Ευρώπης, το έχω ξαναπεί, έχουν πάρει μέτρα. Η κυβέρνηση οφείλει κάποια στιγμή να μην περιμένει το τέλος Μαΐου και να πάρει μέτρα. Θυμίζω τα μέτρα που έχουμε προτείνει. Μέχρι να αποφασίσει η Ευρώπη, πρέπει να πάμε σε μείωση του υλικού φόρου κατανάλωση ή κατάργηση σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Και θυμίζω ότι αυτό δεν μειώνει τα έσοδα του κράτους. Θα πρέπει να πάμε σε μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% σε έδιπο της ανάγκης. Είναι μέτρα τα οποία, αν δεν τα πάρει γρήγορα η κυβέρνηση, τότε αυτό το αδιέξοδο που βλέπουμε θα το δούμε μπροστά μας. Γιατί και στις χώρες της Ευρώπης έχουν πάει στη μείωση του ΦΠΑ σε έδιπο της ανάγκης, η Ιταλία. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που προχωρήσαν σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί ουσιαστικά ξέρετε τον πολίτη, την επιχείρηση, δεν την νοιάζουν όλα τα υπόλοιπα, την νοιάζει τελικά τι θα πληρώσω στην τιμή του ρεύματος ή του πετρελαίου. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα επιδοματικά, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι το πρόβλημα. Δημοσιονομικά βγαίνουμε για να όταν πάμε στην Ιταλία μείωση. Έχει 1,6 ή 1,7, ενώ στην Ελλάδα έχει
2,17. Εντάξει, και 2,22 είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο θέμα των δημοσιονομικών, να δώσω μια απάντηση. Κοιτάξτε, κάθε φορά βλέπεις ποιο είναι αυτό το καλύτερο που βοηθάει την οικονομία. Αν δεν βρούμε δημοσιονομικό χώρο, τότε μπορεί αυτό που θα πληρώσουμε στο τέλος από τη ζημιά που θα προκληθεί στην οικονομία να είναι πολύ μεγαλύτερο. Να χρειαστούν πολύ περισσότερα χρήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή, σας θυμίζω ότι όταν στον κόσμο, από όλες τις έρευνες που κάναμε και τις μελέτες, το 80% πλέον δεν πάει να ψωνίσει από καμία επιχείρηση πέρα από το σούπερ μάρκετ, το μανάβι, και μιλάμε για 70-80% μείωση. Αυτό δεν σημαίνει καταστροφή μεγάλου μέρους των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπατε. Τώρα το Πάσχα η αγορά πήρε ανάσα ή και πάλι σε σχέση με άλλες χρονιές ήταν πεσμένοι, δηλαδή πήραν τα απαραίτητα οι πολίτες? Κύριε Καλογεροπούλη, αυτό που είδαμε το Πάσχα και η ελπίδα μου είναι, και θα εξηγήσω την ελπίδα μου, είναι θα συμβεί και το καλοκαίρι, είναι ότι ο κόσμος μετά από 2,5 χρόνια δεν άντεξε την κλεισούρα, επιτρέψτε μου, βγήκε παντού, είχαμε ρεκόρ εξόδου από τα αστικά κέντρα, μεγαλύτερο από το 19, όμως φάνηκε ότι ο κόσμος, και μπορεί να σας πω, καετολογώντας, θα ρωτήσω και τις τρεις κυρίες εσάς, ψωνίσετε όπως πέρυσι ρούχα, παπούτσια, δώρα? Αυτό φαίνεται καθαρά από τη, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και των λογαριασμών που έχουν εκτροχιαστεί, δεν έγινε. Άρα, είχαμε μείωση σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις. Να θυμίσω ότι είχαμε μείωση ακόμη και στα είδη σούπερ μάρκετ. 15% λιγότερο τζίρο από ότι το 2021. Στα εμπορικά καταστήματα είχαμε 30% μικρότερη κίνηση από ότι το 2021. Άρα, ο κόσμος θέλει να βγει. Και η ελπίδα που λέγαμε προηγουμένως είναι ότι εγώ ακόμα πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα έχουμε ρεκόρ τουρισμού στη χώρα μας, μεγαλύτερο από το 2019. Όμως, πιθανόν η τζίρη να είναι κατά 20-30% λιγότερο από το 2019, γιατί προβλήματα δεν έχει μόνο ο Έλληνας καταναλωτής, έχει και ο Ευρωπαίος καταναλωτής που θα έρθει στη χώρα μας. Και αυτό να σημάνει, γι' αυτό ήδη βλέπουμε να ζητάνε όλοι το all inclusive, το βραχιολάκι το λεγόμενο, για τα ξενοδοχεία στη χώρα. Το ενεργειακό λοιπόν θα παραμείνει και οι λύσεις πρέπει να είναι άμεσες, γιατί πιθανά αυτό που λέμε πάντα ο δημοσιονομικός χώρος να αποτελέσει αύριο έναν τροχό που μπορεί να εκτροχιάσει την οικονομία παντού, αν άμεσα δεν πάρει μέτρα και κάποια στιγμή κανένας δεν αντέχει. Να το πω πρακτικά. Αν σήμερα, όπως ακούμε και το ακούσατε, το είπατε κι εσείς, συνολικά έχουμε 1 εκατομμύριο απλήρωτους λογαριασμούς σε εταιρείες ενέργειας. Φανταστείτε να κοπούνε το ρεύμα σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Ναι. Τώρα, Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή το μείζον ζήτημα είναι μην περάσουμε καλοκαίρι με δελτίο ενέργειας. Τι εννοώ, μήπως έχουμε ωράριο στο ηλεκτρικό και στα κλιματιστικά, έτσι πως πάει η κατάσταση. Και οι αυξημένοι λογαριασμοί θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς, το πρόβλημα είναι συνεχώς επιδεινούμενο. Εννοώ ως προς την ενεργειακή επάρκεια. Και αν ισχύει αυτό, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε νωρίτερα, θα εκτοξευθούν οι τιμές έτσι περαιτέρω της ενέργειας. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα έχει ένα ράλι καθημερινών αυξήσεων. Αυτό δεν ξέρω αν το είπατε σαν χιούμορ, αλλά μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, να όχι, δεν το λέω σαν χιούμορ, το λέω σαν με πανικό σας το λέω και ναι. Σαν ενδεχόμενο. Ναι. Διότι εάν η κατάσταση οξυνθεί όσον αφορά στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, που τελικά δεν είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά πόλεμος Ρωσίας-ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνεστε ότι τα χειρότερα τα έχουμε μπροστά μας. Αυτό πάντως που είπατε, πρέπει να σας πω ότι ήδη υπάρχει συζήτηση, μιας και με ρωτάτε, με αρμόδιους παράγοντες της κυβέρνησης. Περιορισμούς, σας λέω για παράδειγμα η ψύξη να μην ξεπερνάει τους 22 βαθμούς, να καταφέρουμε να έχουμε μικρότερες ταχύτητες, να προσπαθήσουμε να κλείνουμε. Θα γίνονται και συστάσεις. Τι όσο εννοείτε, το θέμα τι εννοείτε υπάρχει συζήτηση με αρμόδιους παράγοντες κυβέρνησης? Συζήτηση να βγουν διαφημίσεις όπως έγινε και σε άλλες χώρες και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά και με όλους τους τρόπους για περιορισμό. Για οικονομία, εξοικονόμηση ενέργειας. Οικονομία, εξοικονόμηση ενέργειας από την οικογένεια και επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί όπως σωστά είπε η κυρία Κλήτου, κυρία Ζαρακέλη, αυτό που πρέπει να σας πω, συγγνώμη, είναι ότι ναι, το θέμα το ενεργειακό θα το έχουμε πολύ καιρό μαζί μας. Δυστυχώς. Πρέπει να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης και αυτό που επίσης λέω είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα αποκτήσουμε δυνάμεις αντοχής. Γιατί ξέρετε και οι γεωπολίτες και οι επιχειρήσεις, όταν του λες περίμενε ένα μήνα, θα σου δώσω ένα επίδομα πριν άλλο ένα μήνα και το έχετε ζήσει από την πορεία σας, δεν θα αντέξει μεγάλο διάστημα με αυτό το δώσε λίγο-λίγο και κάποια στιγμή θα υπάρξει μια έκρηξη παντού. Άρα το θέμα του ενεργειακού παραμένει και εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε να βγει ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας από το χρηματιστήριο. Έχουμε το 100% της ενέργειας της χώρας στο χρηματιστήριο, όταν η Γερμανία έχει το 20%. Πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Και άρα να μην μπορούν οι εταιρείες ενέργειας να πάνε με βάση τη μεγαλύτερη τιμή
και να μην πηγαίνουμε βάσει τη μέση τιμή. Μάλιστα. Αυτή η συζήτηση με δεδομένο κατεμένα στις επόμενες μέρες ή στο επόμενο διάστημα θα ανοίξει για να περιορίσουμε τα υπερκέρδη των πολύ μεγάλων εταιριών. Και εδώ θα ενέργειας. Είμαστε, πρόεδρε, να τα συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.